Δεν ξέρω γιατί δεν βλέπετε αυτά που συμβαίνουν γύρω σας. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά στην οικονομία μας. Πέρα από την ακρίβεια που μαστίζει την αγορά, τον κόσμο, το, 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 λαό, το, 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 μισθωτό, το συνταξιούχο, τον αγρότη, τον εργαζόμενο, το δημόσιο υπάλληλο, υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Όταν βγαίνει η τράπεζα της Ελλάδος πλέον δημοσίω και δίνει στοιχεία τα οποία πρέπει να μας προβληματίσουν, δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την Ιρβάνα που ζουν οι άλλοι. Τα υπόλοιπα κόμματα αναφέρομαι. Δεν το καταλαβαίνω εγώ γιατί πρέπει να ζουν στον δικό του περίεργο κόσμο όλοι αυτοί. Στην πρόσφατη έκθεση τη Τράπεζα τη Ελλάδο γράφονται πράγματα και θαύματα. Του τουρνάρα είναι, δεν δικιά μου. Εντοπίζεται τριπλό κίνδυνο για του Έλληνε πολίτε για τα επιτόκια, των τιμέ των ακινήτων και το διαθέσιμο εισόδημα. Ακούστε λίγο εδώ. Τιμέ των ακινήτων. Ήμουν ο μοναδικό στη Βουλή που εδώ και τρία χρόνια λέω ότι υπάρχει μια φούσκα των ακινήτων στην Ελλάδα. Θα σκάσει φούσκα αυτή. Πανάκριβα είναι τα σπίτια. Και είναι πανάκριβα, φίλε και φίλοι, για ένα και μόνο λόγο. Γιατί πολύ απλά δεν ανταποκρίνεται στην αγορά οι τιμέ. Δεν μπορεί να κάνει ένα σπίτι 300 χιλιάρικα και τώρα το αγοράζει με 700. Το κόστο του είναι 150 χιλιάρικα. Και το αγοράζει με 700. Είναι φούσκα αυτό το πράγμα. Και αυτή η φούσκα δημιουργεί την ψευδέστηση τη ανάπτυξη στην Ελλάδα. Η φούσκα των ακινήτων, Golden Visa κτλ. Δεν μπορεί να μην βρίσκει ο φοιτητή σπίτι κάτω από 500 ευρώ το μήνα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλε πόλει. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια φούσκα. Όπω λοιπόν προκύπτει από την έκθεση τη Τράπεζα τη Ελλάδο, οι επιβαρύνσει για του πολίτε σε αυτού του τομεί είναι τεράστιε. Πολύ μεγάλε. Αποτέλεσμα να δημιουργούνται, λέει η Τράπεζα τη Ελλάδο, εκρηκτικέ καταστάσει. Αυτά που λέω εδώ και χρόνια. Αποτιμώντα στοιχεία και τάσει, εντοπίζεται ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτές οι τιμές των ακινήτων. Είτε για αγορά, είτε για ενοικίαση, λέει η Τράπεζα της Ελλάδος. Το κόστος στέγασης, ακούστε λίγο, το κόστος στέγασης ως ποσοστό του εισοδήματός μας, του διαθέσιμου των οικοκυριών, στην Ελλάδα είναι περίπου, διαμορφώθηκε στο 35% για το 2022, έναντι 19,9% για την Ευρώπη, τον 27%. Δηλαδή, 100 ευρώ έχει εισόδημα Ευρωπαίος, Μπράβο. Τα 19 είναι για τον Νίκιο. 100 ευρώ έχει εισόδημα ο Έλληνα. Περίπου 35 είναι για τον Έλληνα. Εδώ υπάρχει μια άνεση, μια άνεση κατανομή τεράστια. Και το λέει η κυβέρνηση. Το είπα στη Βουλή, 1, 2, τρει. Ποια ανάπτυξη λοιπόν με αύξηση του ελληνικού πληθυσμού μπορεί να γίνει όταν οι συνθήκε για τη δημιουργία οικογενειών για του περισσότερου νέου είναι απαγορευτικέ. Για πείτε μου εσεί. Πώ θα λυθεί το δημογραφικό πρόβλημα όταν δίνουμε κίνητρα στα νέα ζευγάρια να κάνουν παιδιά και να έχουν σπίτι. Για πείτε μου, όταν υπάρχει απουσία δημοσίων παιδικών σταθμών για ζευγάρια που δεν έχουν τη βοήθεια ή τη συμβουλή των γονέων και γίνονται ανυπέβητα εμπόδια. Ποιο καμπανάκι χτύπησε από τα συγκλονιστικά αυτά στοιχεία τη ΕΛΚΤΑΤ που πρόσφατα δόθηκαν στη δημοσιότητα και αφορούν τη διαφορά γεννήσεων και θανάτων στην Ελλάδα τα τελευταία 90 χρόνια. Κανένα. Δεν διαφέρει και κανένα. Μόνο εμεί το είπαμε στη Βουλή ότι πρέπει να κάτσουμε να μιλήσουμε σοβαρά για το δημογραφικό πρόβλημα. Φτάνουμε στο 2022 με τι γεννήσει να έχουν πέσει στους 76.541 νεογέννητα και οι θάνατοι να έχουν εκτοξευθεί 140.000. Διαφορά 64.000 άτομα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Σε ένα χρόνο. Και α είναι υπολογίσουμε στι γεννήσει που περιλαμβάνονται και γεννήσει των Αναδαπών, δεν είναι Ελληνόπουλα όλα. Δεν είναι Ελληνόπουλα. Κρατήστε μικρό καλάθι. Εν τέλει, ο Έλληνα γερνάει χωρί λεφτά, χωρί σπίτι, χωρί παιδιά. Και αυτοί που έρχονται και σπίτι έχουν και λεφτά έχουν και παιδιά κάνουν. Καταλαβαίνετε που πηγαίνουμε. Αν δεν καταλαβαίνετε δεν πειράζει. Δικό ασθέμα. Εγώ αμαρτία ούκα έχω. Τα είπα. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Και επιστρέφουμε σε λίγο με ένα βίντεο.